Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία του Αλικιανού στα Χανιά από τον φρικτό θάνατο μιας 76χρονης κατοίκου ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας. Η άτυχη γυναίκα έκανε τις προετοιμασίες για το σαρακοστιανό τραπέζι, όταν ανάβοντας τη φιάλη υγραερίου στη μικρή αποθήκη του σπιτιού, έγινε ανάφλεξη. Κατά τις 9 η ώρα, λέμε, αντίκρισα καπνούς. Πήραμε την πυρασβεστική, ήρθαν αυτοκίνητα, όλα. Δυστυχώς χάσαμε μια γυναίκα. Έγινε κάποια έκρηξη, τώρα τι ακριβώς δεν ξέρω, γιατί κάθε μπροστά εδώ πέρα. Ναι, και πήγε η γυναίκα κάτι να κάνει και κάτσε η γυναίκα. Σήμερα τώρα την κηδεύουνε. Ο σύζυγος της 76χρονης καλούσε απελπισμένα σε βοήθεια. Πήγε να κάνει δουλειές, να ανάψει και τα λοιπά και συμβήκε το περιστατικό. Ήτανε μια αρχόντισσα. Και ο σύζυγός της ήταν μαζί. Φώναζε, ούρλιαζε. Όταν έφτασε στο σημείο δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ασθενοφόρο, ήταν ήδη αργά για την άτυχη ηλικιωμένη. Αυτό ήταν από τα σπάνια σπάνιο. Δεν είχε ξαναγίνει τέτοια περίπτωση να πάρει φωτιά στο σπίτι και να καούνε τα εργαλεία, τα πυρομάχια που είχε μέσα στο σπίτι της. Από την αρχή έγινε το κακό. Δηλαδή ήρθαν οι πυρασβεστικοί, δεν λέμε ότι καθυστέρησε 3 αμάξια, αλλά δυστυχώς το κακό είχε γίνει. Λυπάμαι. Συγκλώνησε εδώ το χωριό. Λίγες ώρες αργότερα στα Νεροκούρου οι φλόγες που έζωσαν ισόγεια κατοικία εξαπλώθηκαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά, προκαλώντας ολοκληρωτική καταστροφή. Οι ιδιοκτήτες του σπιτιού υποστηρίζουν πως πρόκειται για εμπρισμό, αναφέροντας μάλιστα πως στον αύλιο χώρο υπήρχαν ίχνη από ρόδες αυτοκινήτου. Τα αίτια της φωτιάς που κατέστρεψε ολοσχερός το σπίτι μιας οικογένειας διερευνώνται από τον ακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χανίων.